Όμως μια καλημέρα στον κύριο Γιάννη Οικονόμου, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Φθιώτιδας, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στο κρότες σας. Εσείς δίνετε τη μάχη εκεί στη Φθιώτιδα, φαντάζομαι. Και... στη Φθιώτιδα και σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό στην Φθιώτιδα. Θα περάσει από το λιμάνι της Αρκίδας στην Ελλειψόη και να πάει στην Εύβοια. Ναι. Και μετά θα γυρίσει από την άλλη πλευρά στην Ανατολική Φθιώτιδα. Το μεσημέρι στη μία θα μιλήσει στη Σιλίδα και θα συνεχίσει το πρόγραμμα του. Εγώ να πω κάτι, οφείλω να το πω. Και δεν είναι γλύψιμο, και ξέρετε ότι εγώ δεν έχω τέτοιες σχέσεις. Και όσο διάστημα ήταν ο κύριος Οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αλλά μπορούσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να παραμείνει, να βγει στο επικρατείας ως βουλευτής και δεν το έκανε. Πήγε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην εκλογική του περιφέρεια. Να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είπαμε δεσμό με την περιοχή μου, με δεσμοί ζωντανοί. Οι άνθρωποι αυτοί με στείλαν στο κοινοβούλιο, αυτοί μου άνοιξαν τον δρόμο για να. Μου δώσει ο Πρωθυπουργός την ευκαιρία να συμμετάσχω στην κυβέρνηση από το ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου και στους ανθρώπους αυτούς έπρεπε να επιστρέψω για να κρυθώ. Τα στην πολιτική έχουν σημασία για μένα. Τώρα υπάρχει κάτι στην περιοχή που σας κάνει και ανησυχείτε. Γιατί βάζετε συνέχεια το θέμα ως κόμμα ότι θα πάμε σε τρίτες εκλογές αν δεν έχουμε... βλέπετε να χάνετε ψηφοφόρους. Βλέπετε ψηφοφόρους να με θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Γιατί το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, μια βασική διάσταση που νομίζω αξίζει τον κόπο να δώσουμε την προσοχή μας σε αυτές τις εκλογές είναι εξετασμός. Μια μικρή διαφορά στο ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα κάνει μεγάλη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η χώρα το επόμενο διάστημα. Και οφείλουμε αυτό να το αναδείξουμε στους Έλληνες πολίτες με σεβασμό. Προφανώς το αποτέλεσμα στις προηγούμενες εκλογές διαμορφώνει μια κατάσταση, όπως εδώ έχουμε μια καινούργια κάλπη. Η κάλπη είναι ξεκινάμε από την αρχή και οφείλουμε να αναδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ποια είναι τα διακυβεύματα και αυτό ακριβώς που σας είπα και προηγουμένως. Μια μικρή διαφορά στο ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, μια μονάδα πάνω, μια μονάδα κάτω, μπορεί να κάνει πολύ ουσιαστική διαφορά σε ό,τι αφορά το μέλλον της χώρας, τη σταθερότητα της διακυβέρνησης, την ταχύτητα με την οποία θα τρέξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Με βάση αυτό και πάντοτε με βάση το πρόγραμμά μας, γιατί η αριθμητική είναι μια διάσταση της πολιτικής, δεν πρέπει να είναι όμως η κυρίαρχη. Οι πολίτες για κάποιο λόγο ψηφίζουν και για κάποιο λόγο καταψηφίζουν. Οι πολίτες συνέκριναν δύο κυβερνητικές θητείες, αποφάσισαν ποιους θέλουν να είναι ο Πρωθυπουργός, αυτό διαμόρφωσαν με την ψήφο τους στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση και τώρα τους καλούμε με ακόμη πιο εμφατικό τρόπο να διαμορφώσουν συνθήκες σταθερής, ασφαλούς διακυβέρνησης για να προχωρήσει η χώρα στην επόμενη μέρα. Θα πάει ο κόσμος στις κάλπες. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Έβλεπα μια δημοσκόπηση MRB χθες που έδειχνε ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση πριν τις προηγούμενες εκλογές έδειχνε περίπου ένα 10% ανθρώπων που λέγανε ότι δεν θα πάμε. Τώρα το 10 έχει γίνει 14, έχει μεγαλώσει το ποσοστό. Τι εικόνα έχετε? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι από την επικοινωνία μου με τους πολίτες, η οποία είναι συνεχής και στη Φθιώτιδα αλλά και στους υπόλοιπους νομούς όπου συμμετέχουν τα κλιμάκια της Δημοκρατίας, είναι ότι οι πολίτες θα προσέλθουν και θα ψηφίσουν. Θα προσέλθουν και θα ψηφίσουν, διότι καταρχήν αντιλαμβάνονται πως αυτό είναι ένα προνόμιο που έχουν, η δυνατότητα να διαμορφώνουν και να επηρεάζουν τις εξελίξεις για το μέλλον τους και στις εκλογές θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας μέχρι το 2027 τουλάχιστον. Αλλά και με ορίζοντα πολύ παραπάνω με βάση τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν τότε. Και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θα διακινδυνεύσουν η χώρα να μπει σε περιπέτειες, θα επιβεβαιώσουν, τουλάχιστον εμείς αυτό βλέπουμε, θα επιβεβαιώσουν την πολιτική επιλογή που έκαναν στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις προηγούμενες εκλογές. Εκείνο που διεκδικούμε είναι να την επιβεβαιώσουν με ακόμη πιο εμφαντικό τρόπο, να διευρύνουμε την απήχησή μας, πάντοτε με άξονα την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των προτάσεών μας για το μέλλον του τόπου και για το μέλλον της καθεμιάς και του καθενός μας ξεχωριστά. Να σας ρωτήσω κάτι. Με το ΣΥΡΙΖΑ το καταλαβαίνω, είναι μια αντιπαράθεση μεγάλη. Με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ξαφνικά ανοίξατε με το από εκεί που ήταν ο εν δυνάμει κυβερνητικός εταίρος, ο Χ, γιατί ξαφνικά όλη αυτή η αντιπαράθεση? Εμάς το μέτωπο να σας πω κάτι. Κάποιοι λένε ότι θέλετε να αναδείξετε το ΠΑΣΟΚ ως το βασικό σας αντίπολο για να δυσκολευτεί ακόμα παραπάνω ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτός ο στόχος, είναι κάτι άλλο? Το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με αυτούς που θέλουν να γίνουν ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κεφάλαιο που κυρίως απασχολεί αυτούς. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη αυτοαναφορικότητα, επιτρέψτε μου να πω, και σε αυτές τις εκλογές όπως και στις προηγούμενες, από μια έλλειψη εστίαση στα πραγματικά και μεγάλα και στα ουσιαστικά που αφορούν την πατρίδα και τους πολίτες. Εμείς λοιπόν μέτωπο δεν έχουμε με κόμματα, μέτωπο έχουμε με
με τα προβλήματα και με τις πολιτικές που αντί να εστιάζουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, διακινδυνεύουν να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερο. Γιατί έχουν τη βάση τους σε αντιλήψεις παροχημένες και ως μοντέλα διακυβέρνησης και ως μοντέλα πολιτικής που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες και που δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και στην διαμορφωμένη κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουμε και στην πατρίδα μας και στον κόσμο σήμερα. Άρα το δικό μας μέτωπο είναι ένα μέτωπο με μια πολιτική που θέλει να επιβάλλει από την αρχή καινούργιους φόρους, είναι ένα μέτωπο με μια πολιτική που δεν αντιλαμβάνεται τις ευαισθησίες που πρέπει να έχουμε στη χώρα μας εξαιτίας της γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής μας θέσης. Είναι ένα μέτωπο με όσους δεν αντιλαμβάνονται με ποιο τρόπο η χώρα πρέπει να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το υπερδεκαετές, υπερδεκαπενταετές επενδυτικό κοινωνικό κενό που είχε μέχρι το 2019 και νωρίτερα. Με αυτό είναι το μέτωπο για την παράθεσή μας και απέναντι σε αυτό με τις δικές μας πολιτικές προτάσεις ερχόμαστε να απαντήσουμε πιστικά σε ό,τι αφορά τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Τώρα, κύριε Οικονόμου, θέλω να σου πω το εξής. Πάρα πολλές φορές τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, όταν σε αντιπαραθέσεις που είχατε με το ΣΥΡΙΖΑ, του βάζατε θέματα που δεν έγιναν την περίοδο που κυβερνούσε και απαντούσαν δεν προλάβαμε γιατί είχαμε τα μνημόνια, δεν προλάβαμε γιατί ήμασταν κάτω με το πιστόλι στον κρόδαφο από τους δανειστές. Και σε αυτό το δεν προλάβαμε το πολλές φορές το αντιμετωπίζατε και με σκοπτικό τρόπο. Σας ρωτάω γιατί έχει ξεκινήσει τώρα ζήτηση με την υγεία με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά, 2-3 με ένα χθεσινό όπως μαθαίνουμε, όπου ακούμε ότι θα είναι η πρώτη προτεραιότητα η υγεία τα επόμενα 4 χρόνια και ακούμε και διάφορες καταγγελίες σε σχέση με την κατάσταση. Κατεδαφισμένη την χαρακτήρισε χθες το Εθνικό Σύστημα Υγείας ο κ. Τσίπρας. Και ουσιαστικά είναι σαν να ακούω πάλι το δεν προλάβαμε αυτή την τετραετία και θα τα κάνουμε όλα την επόμενη. Αυτό είναι πιστευτό, νομίζετε, από τον κόσμο. Καταρχήν, ο κόσμος δεν αρκείται στις δικαιολογίες, αλλά η δική μας προσέγγιση στο θέμα αυτό δεν είναι όπως ακριβώς την περιγράψατε. Πρώτα απ' όλα, ναι, δεν περιμέναμε αυτά τα τραγικά, όντως, πολύ τραγικά περιστατικά όπως τα περιγράψατε, τα οποία αναδεικνύουν πόσο πιο επίμουσα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από πριν είχαμε πει, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και στην παρουσίαση του προγράμματος, ότι μία από τις τρεις βασικές μας δεσμεύσεις και προσωπικά του Υπουργού είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καλά, τώρα θα σας πω, σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το σχόλιο σας. Εδώ, ας πούμε, ξαφνικά πήρατε 600-400 ανθρώπους για την πανεπιστημιακή αστυνομία που πήγα χαλά, δεν πήγε ποτέ. Δεν μπορούσε να πάρει 200 διασώστες και τα είχαν μιλήσει το πρόβλημα στο ΕΣΥ. Θέλω να πω, μήπως λάθος ήταν οι προτεραιότητες. Και μιλώ για μια πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν χρησιμοποιήθηκε και έπαψε να υπάρχει πριν καν χρησιμοποιηθεί. Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα του ΕΣΥ δεν είναι ένα πρόβλημα που λύνεται μόνο με προσλήψεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, μόνο με το ένα ή μόνο με το άλλο. Χρειάζεται μια πολιστική προσέγγιση, σύγματα της οποίας είδαμε και κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας. Σύμφωνοι ότι είναι συνολικό τώρα, αλλά το να υπάρχουν διασώστες στο ΕΣΥ λύνεται μόνο με προσλήψεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να υπάρχουν διασώστες και να λειτουργούν τα συνόρια. Προφανώς και οι προσλήψεις είναι απαραίτητες και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πρωθυπουργός έχει μιλήσει για ενίσχυση συνολικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 10.000 ανθρώπους σε αυτή μας την επόμενη τετραετία και μάλιστα πολύ σύντομα. Όπως επίσης έχουν δεσμευτεί και πολύ σημαντικοί πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εξυγχρονισμό υποδομών και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια υγεία και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όπως επίσης πρέπει να δούμε και το θέμα των αποδοχών των γιατρών, που είναι ένα βασικό ζητούμενο γιατί οι γιατροί δεν ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις για προσλήψεις που γίνονται ακόμη και σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τι θέλω να πω ότι γίναν βήματα την προηγούμενη περίοδο. Σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν περισσότεροι άνθρωποι από το 19. Σήμερα από τον κρατικό προϋπολογισμό δίνονται πολύ περισσότερα χρήματα, γύρω στο 1,5 με 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με αυτό που γινόταν το 2019. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα υγείας που ήθελε βελτίωση και πολλές σημαντικές κινήσεις ενίσχυσης εν κινήσει με μια πρωτοφανή παγκόσμια υγειονομική κρίση όπως είναι η πανδημία. Και είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας ενίσχυση και με κόσμο και με υποδομές και με παραπάνω χρήματα το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε οι υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας παντού και στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια και στην περιοχή μου και στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα και στην και στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής και στη Λάρισα και παντού, να είναι αντίστοιχες των προσδοκιών και των απαιτήσεων που έχουν οι πολίτες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολλές φορές γίνεται μια συζήτηση γιατί γίνανε κάποιες προσλήψεις εκεί και δεν γίνανε αλλού. Γιατί δεν ενισχύθηκε αυτός ο κλάδος και έμεινε πίσω άλλος. Να πω ότι την προηγούμενη περίοδο δεν έγιναν μόνο οι προσλήψεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και εκεί, εάν δεν είχαμε, αν θέλετε, θέλω να το πω διαφορετικά, αν και στον χώρο του πανεπιστημίου το πολιτικό σύστημα συνολικά είχε βρεθεί ενωμένο, είχε σχηματίσει ένα μέτωπο απέναντι στους μπαχαλάκηδες, απέναντι σε όλους αυτούς που καταλάμβαναν τις δυτικές αιστείες για να τις κάνουν χώρους διακίνησης προτιμαίων ή που αντί για βιβλιοθήκες θέλαν στέκια με παριοπούλες
καταλήψεις, βίες, κινήσεις και το καθεξής, ίσως ενδεχομένως να μην υπήρχε ανάγκη ύπαρξης αυτού του σώματος και να δινόταν. Μα δεν υπάρχει, υπήρχε και διαλύθηκε, αλλά μην την πιάσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, θα τα προλάβουμε πραγματικά. Έκανε τη δουλειά και εκεί χρειάζεται ακόμη. Καμιά δουλειά, δεν πήγε πουθενά. Χρειάζεται ακόμη περισσότερο πρόεδρο και με συνεργασία και με τις Βρετανικές αρχές κτλ. Να πούμε όμως ότι προσλήψεις για παράδειγμα γίνανε και στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν νομίζω να συμφωνεί κανείς με αυτό. Όχι, δεν μιλούμε για το πού και πώς γίνανε εκπαίδευση. Μιλήσαμε για αν πήραν χρήμα. Λέω λοιπόν ότι προφανώς χρειάζεται να δούμε το θέμα της ενίσχυσης του προσωπικού σε κρίσιμους πυλώνες της δημόσιας διοίκησης και κυρίως της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Είναι προτεραιότητά μας για το επόμενο διάστημα και προς αυτή την κατεύθυνση και με εξασφαλισμένους πόρους και με ξεκάθαρο πρόγραμμα και με τη δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Αλλά να σας πω και κάτι, και με κινήσεις που υπάρχουν μεμονωμένα και σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας και σε τομείς του ζητήματος υγείας. Τι δείχνουν όλα αυτά, όχι μόνο την αποτελεσματικότητα το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων ή η δομή που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός χθες το αντικαρκυνικό στον Άγιο Σάβα ή το γεγονός ότι έχουν μηδενιστεί τα ράντα σε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας. Όλα αυτά τι δείχνουν, δεν δείχνουν μόνο το αποτέλεσμα που έφερε η δουλειά και ο σχεδιασμός σε συγκεκριμένους τομείς, δείχνουν και πώς θα είναι το σύστημα υγείας την επόμενη μέρα. Αυτό είναι ο δείκτης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, υποψήφιος στη Φιότιδα με τη Νέα Δημοκρατία, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στενός συνεργάτης.